Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας και αρθρογράφος. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κύριε Χολέβα, πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα άρθρο που περιγράφεται πολύ συνοπτικά και συνάμα όμως περιεκτικά την ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που φωτίζεται κάποιες πτυχές της διαδρομής του που θεωρώ ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ο Άγιος Κοσμάς του Ετωλός, έχοντας για εργαλεία την Ορθοδοξία και τη γλώσσα, έδωσε το φως της συνέχειας του ελληνισμού σε ένα λαό που ούτε λίγο ούτε πολύ για 350 χρόνια σε εκείνη τη φάση ήταν στο σκοτάδι της σκλαβιάς, αλλά εκτός αυτού μετρούσε και μονοείδες από όλες τις επαναστάσεις και τα οράματα που είχαν οι Έλληνες για την λευτεριά. Και θα ήθελα να μας δώσετε λίγο έτσι με μια πρώτη εικόνα τη συμβολή του στην εθνική αφύπνιση. Έχετε δίκιο, πρέπει να τιμούμε τον Άγιο Κοσμά, τον οποίο όπως ξέρουμε η Εκκλησία μας τιμά ως Άγιος στις 24 Αυγούστου, διότι ήταν αυτή η ημερομηνία του 1779 που απαγχωνίστηκε στο κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου. Ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν, ο Πατροκοσμάς, ο φωτιστής των σκλάβων, γεννήθηκε το 1514 στο Μέγα Δέντρο της Ετωλίας, γι' αυτό και ταυτίστηκε με την περιοχή του, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στα σχολεία, στην περιοχή της Ναυπακτίας, της Παρνασίδος, πήγε στο Άγιον Όρος, στην Αθωνιάδα και κάρι μοναχός και ιερομόναχος χειροτονήθηκε και στην Μονή του Φιλοθέου, στην ιστορική Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Η αλήθεια είναι ότι είχε μέσα του αυτό τον προβληματισμό, τον έντονο και με τη βοήθεια του Θεού και βεβαίως με την ευλογία και του ηγουμένου του, αλλά στη συνέχεια και με την ευλογία τριών διαφορετικών πατριαρχών, ο ιερομόναχος Κοσμάς, όπως υπέγραφε εκείνος, πήρε την απόφαση να κάνει ορισμένες περιοδίες, να βγει δηλαδή από το μοναστήρι του, έβγαινε, έμπαινε, ξαναγύριζε, αλλά κυρίως το ξέρουμε από τις περιοδίες του, για να δώσει ορισμένα μηνύματα στο υπόδουλο γένος. Και θα ήθελα να θυμίσω εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν πολύ δύσκολη, κύριε Δαμαβολίτη και αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, διότι και η Κρήτη πλήρωσε εκείνη την περίοδο και με το δασκαλογιάννη και με άλλες συνέπειες τις διάφορους ξεσηκωμούς. Να θυμίσω ότι είχαν προηγηθεί πολλοί ξεσηκωμοί του γένους. Δεν καθόμασταν με σταυρωμένα τα χέρια. Από την Χιμάρα μέχρι τα Σφακιά, από το Σούλι και τη Μάνη, μέχρι όλα τα μέρη του ελληνισμού, υπήρχαν κινήματα, ήδη από σχεδόν από μια δεκαετία μετά την άλωση της πόλης. Αλλά για διαφόρους λόγους απετύχαναν. Είτε κάποιοι ξένοι μας έβαλαν μπροστά και μετά μας εγκατέλειπαν, είτε δεν υπήρχε κάποιος συντονισμός. Εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Κοσμάς έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο που υπήρχε ο κίνδυνος της απογοητεύσεως και γι' αυτό το λόγο ήρθε για να δώσει ελπίδα. Το μήνυμά του ήταν πρώτον να μην εξισλαμίζεται ο λαός μας, διότι υπήρχαν φαινόμενα που ακόμη και οι ιερείς εξισλαμίζονται, δηλαδή έκαναν την αλλαξοπιστία, τούρκευαν όπως έλεγαν τότε, για να γλιτώσουν φόρους ή για να γλιτώσουν διωγμούς και παρέσυναν τον κόσμο. Και το ένα μήνυμά του λοιπόν ήταν μην εξισλαμίζεστε, και γι' αυτό κινήθηκε κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Σε ποιες, αυτό θέλω να μας το αναλύσετε λίγο, ναι. Ποια ήταν η ακτίνα δράση του, σε ποιες περιοχές έδρασε? Οι περιοδίες του σίγουρα είναι τρεις, μπορεί να είναι και τέσσερις. Οι περισσότεροι θεωρούν βέβαια στις τρεις περιοδίες. Ξεκινούσε πάντοτε, να καταλάβετε, για να δείτε ότι πάντοτε πίστευε στους κανόνες και στην τάξη και στις εκκλησίες, αυτό που λέμε, ή τους νόμους της εκκλησίας του λέμε κανόνες. Έφευγε από το Άγιον Όρος με τα μέσα της εποχής εκείνης και πρώτα πήγαινε, έκανε μεγάλη έτσι παράκαμψη, αλλά έπρεπε να την κάνει, στην Κωνσταντινούπολη να πάρει από τρεις διαδοχικούς, γιατί άλλαζαν οι πατριάρχες, οικουμενικούς πατριάρχες στην ευλογία. Και στη συνέχεια η πρώτη του περιοδία είχε έμφαση κυρίως στην περιοχή της Θράκης, οι δεύτερες και οι τρίτοι είχαν και πιο πολύ εντοπιστεί στην περιοχή της Ηπείρου, ενίας Ηπείρου, τότε δεν υπήρχε ο χωρισμός Βορείου-Νοτίου, ήταν τουρκοκρατούμενη όλη η Ήπειρος, της Μακεδονίας, έφτασε βέβαια, πήγε και στα δικά του μέρη, πέρασε από Θεσσαλία, στερά Ελλάδα και έφτασε μέχρι και τις Κυκλάδες. Μερικοί μπερδεύουν την εποχή εκείνη οι Κυκλάδες, επειδή είχαν περάσει από δυτικούς, από δούκες, από δυτιφρανκοκρατία, τα λέγαμε Δουκάνησα. Άλλοι μπερδεύουν με τα Δωδεκάνησα, δεν έφτασε στα Δωδεκάνησα. Στα Δουκάνησα σίγουρα έφτασε, διότι μην ξεχνούμε ότι ο μεγάλος αδερφός, ο σπουδαίος δάσκαλος, ο Χρήστανθος Ετωλός, ήταν και δάσκαλος στη Μάξο. Όμως, επαναλαμβάνω, προσπάθησε περισσότερο να μείνει
σε περιοχές όπως η Μακεδονία και η Ήπειρος, όπου υπήρχαν φαινόμενα έντονα εχισλαμισμών, είτε εκουσίων είτε ακουσίων. Και εκεί πήγαινε και τους έλεγε, κράτα την πίστη σου, να μην εξισλαμίζεσαι. Τους εξηγούσε για την Αγία Τριάδα, διότι ήταν αθεολόγητοι άνθρωποι και νόμιζαν ότι με την Αγία Τριάδα ότι γίνονται πολυθεϊστές. Και εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το πρώτο του το μήνυμα. Και το δεύτερο μήνυμα που έδινε ήταν να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία. Και μάλιστα έλεγε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, βαρύ θα έλεγα για έναν εξομολόγο. Και έλεγε ότι αν σταματήσετε να μιλάτε σπίτι σας, τότε αλλού μιλούσαν τουρκικά, αλλού μιλούσαν διαλέκτες φουβλάχικα, αλβανίτικα, καλοπρόεδρα βέβαια, αλλά ο Άγιος Κοσμάς είχε στο νου του ότι έπρεπε να διατηρηθεί μια εθνική συνείδηση και μέσω της γλώσσας, και γι' αυτό έλεγε να μιλάτε μόνο ελληνικά στο σπίτι σας. Εάν μιλάτε μόνο ελληνικά, εγώ παίρνω τις μισές αμαρτίες σας επάνω μου. Πράγμα το οποίο επαναλαμβάνω, για όσους ξέρουν τι σημαίνει εξομολόγηση, τι σημαίνει πνευματικός, ήταν μια πολύ σημαντική δήλωση. Μεγάλο ρίσκο. Αυτά τα δύο λοιπόν, να κρατηθεί η Ορθοδοξία και η γλώσσα, παράλληλα με την ίδρυση σχολείων, τα οποία δεν τα ίδρυε ακριβώς ο ίδιος, αλλά άφηνε τρεις επιτρόπους σε κάθε χωριό και έδινε την ευλογία και εντολή όταν ξαναπεράσω να έχετε βρει δάσκαλο και να χτίσετε σχολείο. Αυτά ήταν τα πρώτα του κηρύγματα και γι' αυτό να θεωρούμε φωτιστή και αναγεννητή. Αλλά αν με επιτρέψετε να πω και ένα τρίτο σημείο, το οποίο έχει πάντοτε και μια επικαιρότητα. Ναι. Το σημείο της ελπίδας. Είμαστε σε μια εποχή που ο ελληνισμός πλέον έχει απογοητευτεί. 60 κινήματα έχει καταγράψει ο ιστορικός ο Σάφας, ένα σπουδαίο μυαλό από το Γαλαξίδι που οι περισσότεροι τον αγνοούμε, ιστορικός του 19ου αιώνος. 60 κινήματα έγιναν πριν από το 21 και απέτυχαν. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά. Ο Άγιος Κοσμάς ζει την εποχή των ορλοφικών. Η Κρήτη, η Πελοπόννησος και άλλα μέρη ταλαιπωρήθηκαν διότι ξεσηκώθηκαν και στη συνέχεια είχαμε τα γνωστά φαινόμενα με σφαγές και με αντεκδικήσεις. Τότε λοιπόν εμφανίζεται αυτός που μάλλον ήταν και μικρός όμως, αλλά μεγάλος στο μυαλό και στην ψυχή, εμφανίζεται ένας ιερομόναχος και τους λέει «Μην απελπίζεστε να πιστεύετε στο Θεό, να πιστεύετε στην ιστορία σας, στη γλώσσα σας, να είστε δίκαιοι, κοινωνικά δίκαιοι, να μην αδικείτε τους φτωχούς και τις γυναίκες, αλλά να ελπίζετε ότι θα έρθει το ποθούμενον, αυτό που ποθείτε, δηλαδή η απελευθέρωση». Προσέξτε, για μένα ήταν πολύ πιο σημαντικός από έναν ολόκληρο λόγο, θα έλεγα, κλεσταρματολών, χωρίς να υποτιμώ και την άλλη μορφή αντίστασης, αλλά αν δεν έχεις κρατήσει μέσα σου ελληνισμό και ορθοδοξία, αν δεν πιστεύεις στο μέλλον του γένους, αν δεν πιστεύεις στην απελευθέρωση, δεν είχε μέλλον καμιά άλλη αντίσταση. Και όπως... Ήταν λοιπόν η πνευματική αντίσταση την οποία καλλιέργησε να πιστεύετε, να παραμένετε ορθόδοξοι και Έλληνες, να πιστεύετε στη λευτεριά. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι δικαίως όλοι οι ιστορικοί, οι σπουδαίοι βέβαια και όχι οι δευτεροβατές, τον έχουν καταγράψει πέραν της αγιότητος που είναι θέμα της Εκκλησίας και ως τον εθναπόστολο, τον φωτιστή, τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την πνευματική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. Τα λόγια σίγουρα του Ρίγα ή όλα τα οράματα από την Γαλλική Επανάσταση που μετέφεραν οι Έλληνες εδώ για να ξεσηκώσουν, σίγουρα έπρεπε να έχουν βρει ένα πρωτογενές υλικό, μια μαγιά που αυτή δουλεύτηκε, ας πούμε, σίγουρα από τον Άγιο Κοσμά τον Έτολο. Πάντως εντοπίζεται και στο βιβλίο σας ένα σημείο που έχει ενδιαφέρον, ότι όλοι αυτοί, καταρχήν αυτό που λέτε το προσεγγίζετε με έναν τρόπο που δείχνει τη συνέχεια του ελληνισμού, γιατί εκείνη την περίοδο η Ορθοδοξία και η γλώσσα ήταν τα οχήματα, ας πούμε, το όχημα μάλλον που μπορούσε να κινηθεί ο ελληνισμός. Αλλά εντοπίζεται και κάτι άλλο, ότι όλοι αυτοί που χάθηκαν, γιατί ήταν σε μια περίοδο που υπήρχε έξαρση στους εξισλαμισμούς, δεν χάθηκαν μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά χάθηκαν για τον Ελληνισμό. Και φέρνετε ένα παράδειγμα με τους τσάμπιδες της Θεσπρωτείας. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουμε δει σε πολλά σημεία. Νομίζω και στην Κρήτη είναι γνωστό ότι σε πολλές εκδηλώσεις, ειδικά σε πολλές εξάρσεις του 19ου αιώνα, εξισλαμισμένοι Κρήτες οι οποίοι μιλούσαν και τα ελληνικά ήταν πολλές φορές πιο βίαιοι από τον τακτικό Οθωμανικό στρατό. Υπάρχει ακόμη, αναφέρεται και σε κείμενα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα γεγονότα του 14-19 στον 20ο αιώνα. Αλλά επειδή είπατε για τους τσάμιδες, ναι, είναι γεγονός ότι υπήρξε μια ομάδα μέχρι τότε χριστιανών οι οποίοι
Το 17ο αιώνα, λόγω αποτυχημένων κινημάτων του Διονυσίου Φιλοσόφου, που οι αντίπαλοι τον είπαν σκυλόσοφο, αλλά τον έκλαιναν ζωντανό τελικά, με λόγω αποτυχημένων κινημάτων, κάποιοι χριστιανοί της Εσπρωτείας στην Ήπειρο, γύρω από τον ποταμό Θίαμις, έγιναν μουσουλμάνοι. Άλλοι βίαιος, άλλοι μόνοι τους για να γλιτώσουν τις αντεκδικήσεις, τα αντίπεινα. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μία-δύο γενιές, όχι τώρα απλώς τούρκεψαν, έγιναν τόσο φανατικοί ανθέλληνες και χρησιμοποιήθηκαν ως διώκτες των χριστιανών, δηλαδή των ξαδέρφων τους, των συγγενών τους. Χρησιμοποιήθηκαν ως διώκτες και από τους Τούρκους, αλλά στη συνέχεια, στον 20ο αιώνα, χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα της γερμανικής και ιταλικής κατοχής το 1941-1944, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αποτέλεσμα, οι περισσότεροι διέφυγαν για να μην περάσουν από δικαστήριο δοσυλλόγων και σήμερα τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ζουν στην Αλβανία και μας δημιουργούν προβλήματα με διεκδικήσεις. Το γνωστό θέμα των Τζάμπιων. Στο κείμενό σας όμως δίνεται και μια άλλη πτυχή και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια αυτό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εκείνη την εποχή που το σκότος είναι σε όλα τα επίπεδα μιλάει για δικαιώματα γυναικών και έχει και αντιρατσιστικό χαρακτήρα το κίνημά του. Ο Άγιος Κοσμάς έχει πατερική γνώση, ξέρει ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνδέουν πάντοτε τα δικαιώματα και με κάποιες υποχρεώσεις. Σε αντίθεση με τον ακραίο δικαιωματισμό της εποχής μας που όλο μιλάει για δικαιώματα, η χριστιανική αντίληψη είναι ότι βεβαίως έχουμε δικαιώματα, πρέπει να είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι, να μην είμαστε δούλοι, θα πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, τα παιδιά, τις γυναίκες, όλα αυτά. Να υπάρχει αλληλεγγύη που υπήρχε στις κοινότητες επί δημοκρατίας, αλλά βεβαίως ο καθένας να πρέπει και εκείνος να σέβεται και τον Θεό και την οικογένεια, τους νόμους, την κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο, να δουλεύει. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς πληροφορείται προηγουμένως αν σφαιρισμένα χωριά υπήρχαν φαινόμενα αντικοινωνικά και με έναν ήπιο τρόπο τους τα εξηγούσε χωρίς να θίγει πρόσωπα. Δηλαδή, αν μάθανε ότι σε ένα χωριό υπήρχε μια κοινωνική αδικία, υπήρχαν λίγοι που ήταν πολύ πλούσιοι και υπήρχε και μια πλειοψηφία ανθρώπων η οποία είχε φτώχεια, πήγαινε και την ώρα που τους έκανε το κήρυγμα, έλεγε: «Εσύ, κυρία μου, σε βλέπω, έχεις πολλά φλουριά. Βγάλε και ένα-δυο φλουριά από τη στολή που φοράς και δώσε και σε εκείνη τη χείρα και στο φανό που είναι απ' έξω». Το έκανε με έναν τρόπο που το παρουσίαζε, ας πούμε, ως έτσι ένα μήνυμα χριστιανικό, κοινωνικό, θεολογικό. Και μέσα στο κήρυγμα του αυτό ενσωματωνόταν καλύτερα παρά να πει προσωπικά σε κάποιον κάτι. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αν κάποιος νιώθει καταπιεσμένος από τους ίδιους τους χριστιανούς, από τους ίδιους τους Ελλήνες, πολύ δύσκολα μετά θα αγωνιστεί να ελευθερώσει την πατρίδα εναντίον των Τούρκων. Ήθελε λοιπόν να δώσει και ένα μήνυμα ενότητας ότι κοιτάξτε, αν μεταξύ σας τρώγεστε, είτε για θέματα οικονομικά, είτε για προσωπικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν πρόκειται να ελευθερωθείτε. Πρέπει και επειδή είστε χριστιανοί, αλλά και επειδή είστε Έλληνες, να έχετε μια ομόνοια μεταξύ σας. Έτσι λοιπόν μιλούσε για αυτή την κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν ήταν κοινωνική δικαιοσύνη που παίρνουμε τα όπλα για να κυνηγήσουμε κάποιους στους οποίους ζηλεύουμε, αλλά είναι με έναν ήπιο τρόπο, ώστε συνειδητά ο καθένας σε ένα χωριό, σε μια κοινότητα, εάν είναι πιο ισχυρός οικονομικά, να βοηθήσει εκουσίως. Πειθόμενος στο Ευαγγέλιο και στα λόγια του Χριστού να βοηθήσει και τους συνανθρώπους του. Και αυτό έγινε σε πολλά χωριά, σε πολλές κοινότητες. Βοηθήθηκαν οι άνθρωποι, επήλθε έτσι μια ειρήνευση μεταξύ τους. Και βεβαίως το κυριότερο είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι τους έπεισε σε κάθε χωριό. Βγάλετε τρεις επιτρόπους ή από τους ήδη υπάρχοντες δημογέροντες να βρουν δάσκαλο, να μαζέψουν χρήματα για να βρουν το δάσκαλο. Και όταν ξαναπεράσω, να μου δείσετε το σχολείο. Διότι τους έλεγε ότι από το σχολείο μαθαίνεις τι είναι Χριστός, τι είναι Παναγία, τι είναι ο Τίμιος Γάμος, δηλαδή το σχολείο του Αγίου Κοσμά δεν ήταν σχολείο απλώς για να μάθει κανείς μαθηματικά. Και σε αυτά δεν ήταν αντίθετος, τα είχε μάθει στην Αθωνιάδα. Αλλά ήταν κυρίως σχολείο που θα βγάζει χριστιανούς και Έλληνες και γιατί έλεγε και στο σχολείο θα μαθαίνετε ελληνικά διότι και η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Δηλαδή ήθελε ένα σχολείο που τα παιδιά θα μαθαίνουν την ενιαία ελληνική γλώσσα, αρχαία, ευαγγελική κλπ. Μέχρι σήμερα και δεν έλεγε αυτό που λένε σήμερα ορισμένοι δίθεν μοντέρνοι να κατεβάστε την εκκλησία στο επίπεδο των αγραμμάτων, δηλαδή κάντε τη θεία λειτουργία στη δημοτική. Έλεγε το αντίθετο. Ανεβάστε τα παιδιά στο επίπεδο της εκκλησίας μας να καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο.
Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που είπατε. Τώρα, οδεύοντας προς το κλείσιμο, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το μαρτύριό του και πώς πέρασε στη λαϊκή παράδοση που, όπως αναφέρεται εδώ σε ένα σημείο, τον βάζουν μαζί με τον Άι Γιώργη, τόσο ψηλά, ας πούμε. Ναι, υπήρχε ένα τραγούδι δημοτικό στην Επανάσταση, «Βοήθεια μας Άι Γιώργη και εσύ Άγια Κοσμά, να πάρουμε την πόλη και την Άγια Σοφιά». Είναι μέσα στη δημόδη παράδοση. Είναι αλήθεια ότι μαρτύρησε με απαχωνισμό, με εντολή του Κουλ Πασά, το 24 Αυγούστου του 1779 στο Κολικόντασι. Είναι περιοχή που με το ρίξανε και στον ποταμό, το βρήκε ένας Παπαμάρκος εκεί το Άγιο Λείψανο με τρόπο θαυματουργικό. Σήμερα μεγάλο μέρος του Λείψανου, παρά τις ταλαιπωρίες, φυλάσσεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και υπάρχει απότιμημα του Λείψανου, έχει δοθεί και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στην Μητρόπολη Αιτωλίας, στο Θέρμο, εκεί που είναι δίπλα από το Μέγα Δέντρο, στη γενέτειρα δηλαδή του Αγίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή λίγα χρόνια μετά το μαρτύριο του Αγίου, πρώτον έχουμε την καταγραφή, διότι ο Άγιος Νικόδημος, ίσως μέσω Νάξου, ήταν αξιώτης και ίσως είχε ακούσει τον αδερφό κάτι από τον αδερφό του Αγίου Κοσμά, τον Χρήσαφο τον Αιτωλό. Ή πάντως ο Άγιος Νικόδημος είναι βέβαιο ότι είναι ο πρώτος βιογράφος και συναξαριστής στο περίφημο Νέων Μαρτυρολόγιων, όπου περιγράφει πολλά και σημαντικά με τόπους, τοπονύμια και γεγονότα θαυμαστά. Επίσης έχουμε στη συνέχεια τις διδαχές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι δεν υπήρχε μαγνητόφωνο. Πολλές φορές ίσως και μερικοί από τους αυτίκους μάρτυρες μετά από μήνες όταν έκαθαν να γράψουν μπορεί να έβαλαν και μερικά παραπανήσια. Αλλά άμα κάνει κανείς μια επιστημονική αντιπαραβολή, οι 6 διδαχές που έχουμε χειρόγραφες σε αρκετά σημεία είναι οι ίδιες. Άρα εκεί που συμπίπτουν τα χειρόγραφα, εκεί πιστεύω ότι υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύουμε ότι όντως ο Άγιος τα έχει πει αυτά. Και για την Αγιοκατάταξη, το Μένο Οικουμενικό Πατριαρχείο, που συνήθως περιμένει, την έκανε επισήμως το 1961. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι από τον 10ο, αρχές 19ου αιώνα, αγιογραφείται σε πολλούς ναούς ο λαός μας, σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμη και σε άλλες χώρες της Βαλκανικής, τον παρουσιάζει στις εκκλησίες ως Άγιο, είτε με το μπαστούνάκι του, είτε με το σκαμνάκι του, είτε με κουκούλι μοναχού, είτε με αυτό το σκουφάκι που τον έχουμε συνηθίσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Άγιος ο οποίος κατεγράφει πολύ περισσότερο, χωρίς να δικούμε και άλλες αγιασμένες μορφές. Είναι ο μάρτυρες, είναι ολόκληρο νέφος νεομαρτύρων, αλλά εκείνος ξεχωρίζει, διότι ακριβώς όπως σας είπα, έδινε την ελπίδα. Και σήμερα αυτό είναι ένα μήνυμα. Σκεφτείτε, αν επιβιώσαμε τότε που μας κόβαν το κεφάλι, που μας κλείναν τα σχολεία, που απαγόρευαν εκκλησίες κατά καιρούς, που έχουμε τόσους διωγμούς που καταγράφονται στο νέο μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου και από άλλους και από ξένους περιηγητές, αν τότε επιβιώσαμε με την πίστη στο Θεό, στην Ορθοδοξία και στην ελληνική μας γλώσσα, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει έτσι, κατά καιρούς γκρινιάζουμε και στενοχωριόμαστε, υπάρχουν θέματα οικονομικά, είναι σεβαστά, όλοι ταλαιπωρούμεθα και έχει ταλαιπωρηθεί ο λαός μας. Αλλά να σκεφτούμε αυτό που έλεγε, ότι κράτα την πίστη σου, κράτα τη γλώσσα σου και να πιστεύεις, να έχεις πάντα ελπίδα. Δηλαδή, να το πούμε έτσι με έναν όρο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κοσμάς κηρύττει αυτό που λέμε την σταυροαναστάσιμη παράδοσή μας. Ότι για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, πάντα μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση και για τον Ελληνισμό ισχύει αυτό, αρκεί να το πιστεύουμε. Πάντως, κύριε Χολέβα, τώρα με αυτό το τελευταίο που είπατε, μου δώσετε μία λαβή, γιατί έχουμε συνοστισμό από τους θεολόγους του διαδικτύου που κάνουν πολλούς παραλληλισμούς σχετικά με το ξανθό γένος και με την παραπομπή σε προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και δίνουν ακριβείς προσδιορισμούς και κάνουν μια σειραφή της προφητείας με γεγονότα σύγχρονα που νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Οι θεόπνευστοι μόνο από θεόπνευστους μπορούν να ερμηνεύονται. Ο καθένας που κάνει αφαιρεσίες στο διαδίκτυο ζημιά κάνει, δημιουργεί προβλήματα, μπορεί κανένα φορά να έχει σκοπιμότητες. Ο Άγιος Κοσμάς το μόνο που ήθελε να δώσει ήταν η ελπίδα. Όντως σε κάποιες περιοχές, ειδικά στα δικά μου τα μέρη της Μακεδονίας, έδωσε και ορισμένες ημερομηνίες, ας πούμε, είπε για τις δύο Πασχαλίες που όντως το 1912 του Ευαγγελισμού έπεσε μαζί με το Πάσχα, γιατί τότε αυτό μπορούσε να γίνει με το παλιό μαρολόγιο. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ επιφυλακτικοί, να μην δίνουμε ερμηνείες. Ο Άγιος ήθελε απλώς ελπίδα να δώσει. Τα υπόλοιπα όλα για μένα είναι προβληματικά μέχρι και απαράδεκτα.
Κάποιοι παίζουν εις βάρος της μνήμης των Αγίων. Όχι, δεν δέχομαι καμία τέτοια ερμηνεία. Δεν ήθελε να πολιτικολογήσει ο Άγιος, γι' αυτό να τους αφήσουμε στην ιερή τους μνήμη, να τους αφήσουμε στην ιστορία, στην παράδοση, στην Εκκλησία και απλώς να κρατήσουμε αυτό. Το μόνο βέβαιο ήταν ότι ήθελε σε μια εποχή δύσκολη, που ο Ελληνισμός είχε αποτύχει σε διάφορα κινήματα, να δώσει μια ελπίδα. Και βεβαίως το σημαντικότερο να μην ξεχνούμε, για να μην μπερδευόμαστε με αναλύσεις και δίθεν μελλοντολογίες, του χριστιανού το καθήκον, όπως έλεγε και ο Άγιος Κολμάς, είναι ένα να πάει στιγμή έτοιμος να σώσει την ψυχή του. Άρα λοιπόν, να πιστεύουμε, να ξομολογούμαστε, να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Αυτά είναι τα βασικά, τα πρακτικά. Μερικοί ξεχνούν αυτά τα απλά καθημερινά και πνευματικά και αρχίζουν και μπερδεύονται με αναλύσεις, μελλοντολογίες κλπ. Πραγματικά για μένα αυτό που θα βοηθούσε να τηρήσουμε τη μνήμη του Αγίου είναι κάτι πολύ απλό. Να κρατήσουμε την συμβουλή του ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι ορθόδοξος χριστιανός, να κρατήσει την ελληνική γλώσσα, να σώσουμε την ελληνική παιδεία και να την εμπλουτίσουμε, να μαθαίνουμε στα παιδιά μας τα σωστά ελληνικά και να βοηθάμε και τους συνανθρώπους μας. Όλοι αυτοί που μελλοντολογούν και κάνουν γεωπολιτικές με βάση τον Άγιο Κοσμά, άρα για βοηθούν τους συνανθρώπους τους. Γι' αυτό λοιπόν το βασικό αυτό μήνυμα είναι από τον Άγιο Κοσμά. Ορθόδοξος σημαίνει καθημερινά να βιώνεις το μήνυμα του Ευαγγελίου και στην πράξη. Απολύτως κατανοητός. Κύριε Χολέβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Χαιρετώ και εγώ ευχαριστώ.